ελπίσουμε τουλάχιστον εφόσον μιλάμε για κοινωνική ένταξη, να ξεκινήσουμε από το απλό. Και το απλό θα είναι να μην ζήσουμε εικόνες ντροπής μπροστά στις ερχόμενες εκλογές, να βλέπουμε εξαγορά συνειδήσεων για μερικούς ψήφους, αλλά να προσπαθήσουμε ο καθένας με τα πιστεύω του να πείσει τους Έλληνες Ρωμά και μόνοι τους να αποφασίσουν ποιο πολιτικό φορέα ή ποιο πολιτικό κόμμα θέλουν να στηρίξουν. Δεν μπορεί από τη μία να μιλάς για κοινωνικά δικαιώματα, για ένταξη και από την άλλη να κάνεις ό,τι πιο εσχρό να μονιμοποιείς το περιθώριο, να νομιμοποιείς τη γετοποίηση που είναι η εξαγορά συνειδήσεων. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Δεύτερο ζήτημα είναι καλό να λείψει η υποκρισία. Το λέω αυτό γιατί το θέμα δεν είναι αν συμφωνούμε όλοι στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η κοινωνική ένταξη. Σωστά εισπόθηκε ένα τετράπτυχο. Το στέγαση, εργασία, υγεία, παιδεία. Όμως το θέμα είναι τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και το θέμα είναι ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και η πολιτεία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η στοχοποίηση και η γετοποίηση των Ρωμά πάει σύννεφο. Να θυμηθούμε τη δολοφονία του μικρού Μάριου στο Μενίδη, τότε που ο κύριος Τόσκας, κυρία Φωτίου, έκανε ανακοινώσεις και έλεγε ότι οι Ρωμά θα μπουν στην αστυνομία και γιγαντώθηκε ο ρατσισμός γιατί βγαίνανε οι υπόλοιποι και λέγανε «Μα το παιδί του Ρωμά θα μπει στην αστυνομία και το δικό μου θα είναι άνεργο». Να θυμηθούμε τις εξαγγελίες τότε της κυβέρνησης που έλεγε για κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους στα σχολεία του Μενιδίου που δεν έχουν ούτε εκπαιδευτικούς ούτε σχολικές εγκαταστάσεις. Θέλετε να πάμε στα σημερινά περιστατικά του Σαμπάνη και του Φραγκούλη που όλα τα παπαγαλάκια έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει η ανομία ανεκτή και κανένας δεν μίλαγε για το ζήτημα ότι σηκώνουν πιστόλι απέναντι σε 15χρονα, 16χρονα και 18χρονα παιδιά. Αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το ζήτημα, πολύ περισσότερο που θα περίμενα να ακούσω μια κουβέντα για τις αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα που έχουν βγει για ανοιχτές επαφές ανώτατων αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας με μαφιόζους και με έγκλημα. Είναι ζητήματα που έχουμε καταγγείλει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει θύλακες, ανοιχτή επικοινωνία, ανοχή και στήριξη μέσα στην ελληνική αστυνομία και την ίδια στιγμή αυτό από την επίσημη πολιτεία κανένας δεν το εξετάζει και το μόνο που γίνεται είναι να στοχοποιούν και να γετοποιούν τους Ρωμά εκεί που υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και για να μην καθυστερώ πολύ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι Ρωμά. Το πρόβλημα είναι όλος ο λαός. Όλος ο λαός είναι το πρόβλημα. Γιατί σήμερα οι Ρωμά απειλούνται για τα προγράμματα ΡΟΜ. Την ίδια στιγμή απειλούνται και οι παλινοστούντες πόντι. Την ίδια στιγμή απειλούνται όλος ο κόσμος. Από ένα ευρώ και πάνω απειλεί σε πληστηριασμό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα πήγε στα φαντς, έκανε τις κινητοποιήσεις για τον πληστηριασμό κολάσιμο αδίκημα, άνοιξε τον πληστηριασμό για 500 ευρώ και πάνω και ήρθε ο κύριος Σταμάτης και το έκανε από ένα ευρώ και πάνω. Και έχουμε περιστατικά στην αυμή του, έχουμε περιστατικά στα πατήσια που ακόμα και για χρέη σε κοινόχρηστα πληστηριάζεται πρώτη κατοικία. Την ίδια στιγμή έχουμε καταγγελίες για Ρωμά που έχουν πάρει προγράμματα ΡΟΜ και εδώ που μιλάμε υποτίθεται για μετεγκατάσταση και επίλυση του ζητήματος, άνθρωποι που έχουν μπει σε σπίτια τους γυρίζουμε πίσω και τους λέμε ξαναπήγαινε στον καταβλισμό. Ή αν θέλετε και το ζήτημα της πανδημίας, όπως σωστά υπόθηκε, που μοιράστηκαν κάτι χιλιάδες ευρώ και όσα μοιράστηκαν σε δήμους που δεν ξέρουμε και αν πήγαν και αν υπήρχε ανταπόκριση στο πεδίο, όπως λένε οι επιστήμονες. Αλλά ταυτόχρονα, εντάξει, μην γελιόμαστε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα λογαριαστούμε μετά στην πανδημία και ζήταγε υπουργός κοινής αποδοχής, τα κέντρα υγείας ήταν υποστελεχωμένα. Τα νοσοκομεία ήταν μια γνώση. Δεν μπορούσαν να γιατρέψουν τα απλά, τα βασικά.
Η μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο πεδίο είχε μετατραπεί σε μόνο COVID, σε μια βιομηχανική περιοχή. Σε μια περιοχή που μένουν χιλιάδες Ρωμά. Το γνώριζαν αυτό όταν ζητάγανε υπουργούς κοινής αποδοχής. Όταν ζητάγανε και λέγανε σήμερα χρειάζεται κοινωνική συνοχή, θα λογαριαστούμε μετά. Τα γνώριζαν. Όπως επίσης και δεν κλείνω, είναι υποκριτικό να μιλάμε για κοινωνική ένταξη και οι διαμεσολαβητές. Πόσο παίρνουν οι διαμεσολαβητές μισθό? Αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν πόσο παίρνουνε? 2-3 χιλιάδες. 400 ευρώ ή περισσότεροι. Και δεν τους πληρώνουν ούτε τις βενζίνες. Είναι έτσι? Διαμεσολαβητές που τρέχουν από τα Μεσόγεια μέχρι τον Ασπρόπυργο, 400 ευρώ όλη τη μέρα και δεν τους πληρώνουν ούτε τις βενζίνες. Και το πιο εξοργιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεράκι για αυτό που κάνουν. Το κάνουν και το πιστεύουν. Και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό πάνω στο δικό τους υδρότα. Στη δική τους δουλειά να εμφανίσουν αποτελέσματα πολιτικές οι οποίες δουλεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς ήμασταν επιφυλακτικοί για τα διάφορα προγράμματα των παρατηρητηρίων και των ειδικών γραμματιών που βάζουν τις ΜΚΟ στο παιχνίδι. Εμείς είμαστε υπέρ στον αστηριχτή Ελάν Πασέ, η επίσημη εκπρόσωπη των Ρωμά. Ο Τάτσης δεν θα μπορούσε να μπει στον καταβλισμό αν δεν ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ρωμά. Πολλοί από εσάς που ήρθατε και μιλήσατε σήμερα εδώ δεν θα μπαίνατε αν δεν είχατε συνοδεία, αν δεν είχατε τους διαμεσολαβητές, τους εκπαιδευτές, την Ελάν Πασέ. Αυτοί πρέπει να στηριχτούν, αυτή είναι η ψυχή αυτής της υπόθεσης και καλό είναι να λείπουν οι υποκρισίες. Σας ευχαριστώ.